Φυσικά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Πέμπτη. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Πέμπτη. Πόσο του 22, μηνός? 22, 22, 22. Και μετράμε... Το λέει, το έχει γράψει και εδώ ο συντάκτης μας. Λοιπόν, να σας πούμε ότι δύο μέρες μείνανε για τα Χριστούγεννα. Εντάξει, ναι. Μεθαύριο τέτοια ώρα θα μας λένε τα κάλαντα τα παιδιά. Να τους ανοίξετε την πόρτα. Είναι καλό έθιμο αυτό και να μην το αφήνουμε. Γιατί απογοητεύονται, θέλουν και το χατζηλίκι για να πάρουν τα δώρα. Δεν κάνουν να ανοίγουμε. Σήμερα είναι μια μέρα που θα ρίξουμε πάλι μια ματιά στην κοινοβουλευτική μας επικαιρότητα. Βεβαίως θα δούμε τα προσφυγόπουλα, τα συνόδευτα που ήρθαν εδώ. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και έχουμε βέβαια και ολοκληρώθηκε και το νομοσχέδιο χθες, έτσι. Ολοκληρώθηκε χθες, κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο που αφορά, ψηφίστηκε που αφορά το χωρικό. Μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο νομοθέτημα της κυβέρνησης. Αλλά ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη ομοφωνία και η τροπολογία που αφορά το ΦΠΑ στα νησιά, όπου μειώνεται λόγω της προσφυγικής κρίσης που έχουν υποστεί. Ναι, για ένα χρόνο αυτό, έτσι. Ναι, θα τα πούμε χρόνο. Μετά σχετικά με την επιστολή και τα λοιπά. Θα είναι ο συνάδελφός μας εδώ από το πρώτο, από το, την εφημερίδα των συντακτών. Πριν όμως, δες στο monitor πίσω σου, έχουμε καλά, εικόνα το κάναμε, από το Σύνταγμα. Την κάναμε Λονδίνο, ρε παιδί μου, την πλατεία Συντάγματος. Η ρόδα που έβαλε ο Δήμος, ο κύριος Καμίνης, μια υπέροχη ρόδα που αυτές τις μέρες μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να παίξουν, και να κάνουν. Εμείς είχαμε τη χαρά να παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, από εδώ και σας το δείχναμε, το πώς χτίστηκε αυτή η ρόδα. Την είχαμε δει μισή και τώρα τη βλέπουμε σιγά, ολόκληρη. Σιγά, ολοκληρώθηκε. Κάνει παγωνιά έξω. Η εικόνα από το Σύνταγμα βέβαια είναι ηλιόλουστη, αλλά έχει παγωνιά έξω και είχε και χιονόνερο το πρωί. Α, ξέχασα να σας πω χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Αναστασίες. Αναστασία, Νατάσα, Ασία. Γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεστε, να τις χαιρόμαστε. Γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή το Πάσχα ποιο γιορτάζει. Είναι άλλη κατηγορία. Α, είναι άλλη κατηγορία. Είναι αυτά που λένε οι παντρεμένες και ανυπαντρεμένες. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα, χρόνια πολλά. Είναι ανάγνωση να πούμε. Από ότι μας έπιασε κουβέντα με τον Γιώργο το πρωί-πρωί. Να πούμε πρωινή ανάγνωση που παρακολουθείτε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, που θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 μαζί. Λοιπόν, σήμερα η κοινοβουλευτική επικαιρότητα, γιατί ουσιαστικά το τελευταίο νομοσχέδιο της χρονιάς ψηφίστηκε χθες. Σήμερα έχουμε μόνο μία επιτροπή η οποία συνεδριάζει. Θα δούμε ακριβώς τώρα τη σχετική κάρτα την οποία έχουμε ετοιμάσει. Είναι αυτή η επιτροπή που βλέπετε. Είναι η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Κέλλη. Και συνεδριάζει με θέμα το διορισμό στη θέση του διοικητή του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, του κ. Αθανασίου Μπακαλέξη, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. Είναι ο φορέας που ψηφίστηκε με νομοσχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα το υπερταμείο, όπως εδώ συζητάγαμε στην εκπομπή, και τώρα η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να διορίσει και τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν. Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται σε κάθε φορέα. Έρχεται εκείνος που προτείνεται ουσιαστικά από τον προϊστάμενο υπουργό. Από τον υπουργό, έτσι. Και γίνεται μια συζήτηση από τα κόμματα, από τους εκπροσώπους των κομμάτων, το τι θα κάνει στο φορέα που θα τοποθετηθεί, πώς βλέπει τα. Ώστε να έχουμε. Και εκεί διατυπώνει τη γνώμη του. Το κάθε κόμμα διατυπώνει τη γνώμη του για το πρόσωπο που προτείνει ο υπουργός. Ο προτινόμενος λέει ένα μικρό βιογραφικό, δηλαδή ενημερώνει την κουμπί λέγοντας το τι έχει κάνει, ποιες είναι οι σπουδές του, και στην συνέχεια καταθέτει και ένα πλάνο για το τι θα κάνει για τον οργανισμό τον οποίο παραλαμβάνει. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά, μια υπέροχη εικόνα που έχουμε από τη Λέσβο. Είπαμε προηγουμένως για το ΦΠΑ στα νησιά, και πραγματικά αυτό είπαμε θα διατηρηθεί για περίπου ένα χρόνο, έτσι, μέχρι τέτοια εποχή. Εδώ βλέπουμε αυτή την υπέροχη εικόνα, Κέλλη. Είναι από το λεγόμενο ντρόν, είναι από πάνω, είναι η Λέσβος, κυρίες και κύριοι, καλοκαίρι. Να νόμιζες ότι είναι καλοκαίρι, ναι, να νόμιζες ότι είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαιρινή εικόνα, μέσα στο χειμώνα τώρα. Με χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι, έτσι, πανέμορφα. Για να θυμηθούμε το καλοκαιράκι το οποίο πανέμορφα θα μας έρθει σε μερικούς μήνες. Σε μερικούς μήνες. Να πάμε τώρα όμως να δούμε μαζί σιγά σιγά τι έγινε χθες στο νομοσχέδιο που αφορά το χωρικό. Υπερψήφισε φυσικά ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες στην κυβέρνηση. Κατά το νομοσχεδίο η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Ένωση Κεντρών, ενώ απουσίασαν από την ψηφοφορία για το χωρικό νομοσχέδιο ή η Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κατάθεση σωρίας τροπολογιών. Πρόκειται για 27 βουλευτικές, εκ των οποίων 20 έγιναν δεκτές, και 18 υπουργικές τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τον χωρικό σχεδιασμό που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έκαναν λόγο για κακή νομοθέτηση και πρακτική της κυβέρνησης, καθώς και για εξυπηρέτηση συμφερόντων, ενώ το Ποτάμι αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Με εκπλήσει η βιότητα, η σφοδρότητα και κυρίως το θέατρο, γιατί εδώ διεκδικούμε το μονόλεπτο του YouTube για να παίξουν σήμερα τα κανάλια ή τα site. Έγιναν μερικές τροπολογίες, στο τέλος του χρόνου πάντα γίνονται. Ο υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, στην αρχή της σημερινής συνεδριάσεως ανέφερε ότι έως και 80 τροπολογίες σωρεύονται στο τέλος του χρόνου.
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι εισήχθησαν τόσες πολλές τροπολογίες σήμερα, πολλές από τις οποίες, επειδή είχε την, αν θέλετε, την ικανότητα ο κύριος Υπουργός να τις αναφερθεί μία προς μία, είδαμε ότι δεν αναφέρονται ούτε για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Πολλές από αυτές ήταν τροπολογίες οι οποίες γίνονται για να διευθετηθούν πολλές φορές και τοπικά ζητήματα. Και τροπολογίες οι οποίες είναι παντελώς άσχετες με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν είναι μόνο ο υπερβολικός αριθμός των τροπολογιών που κατατίθεται σε κάθε νομοσχέδιο, είναι και το τι περιλαμβάνουν πολλές από αυτές τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ και κύριε της κυβέρνησης. Γιατί πολύ συχνά ελοχεύει κίνδυνος διαφθοράς και διαπλοκής σε κάποιες από αυτές τις τροπολογίες. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από τον αριθμό των τροπολογιών. Μεταξύ άλλων, οι τροπολογίες ρυθμίζουν θέματα ΕΟΠΗ, αδειοδότησης εταιριών πετρελαιοειδών, ενεργειακών επιθεωρητών, παράταση συμβάσεων εργασίας του ΣΟΤΑ, μεταβίβαση γεών σε δήμους και ΟΤΑ, μισθοδοσία κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και άλλα ζητήματα. Ένα νομοσχέδιο με 17 άρθρα, 19 υπουργικές τροπολογίες και καμιά πενταριά υπόλοιπες βουλευτικές, από τις οποίες οι μισές είναι κατ' εντολή των υπουργών, για να γλιτώσουν την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Για να μην υπάρχει αξιολόγηση του κόστους της κάθε τροπολογίας, βουλευτή, που αποδέχεται ο Υπουργός. Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά, έτσι λέει ο λαός μας. Με την πληθώρα των τροπολογιών, υπουργικών και βουλευτικών, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνουν συνεννόηση με τους υπουργούς που έγιναν μέσα στη νύχτα και συνεχίζονται και την ημέρα και δεν ξέρω μέχρι την ψηφοφορία τι θα έχει φέρει ακόμα και μας ακούνε και τα παιδιά. Είχαμε λοιπόν όλη την καλή διάθεση να ψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο, το είχα πει και χθες στον κύριο Δημαρά. Όμως αυτή τη φορά δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτόν τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Θα αποχωρήσουμε από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου, θα αποχωρήσουμε από το θέατρο παραλόγου που δίνει την εικόνα ενός αχταρμά και δεν αρμόζει στην Ελληνική Βουλή. Έχω αναπτύξει από εδώ την επιχειρηματολογία μας γιατί στηρίζουμε το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση και δίνει λύση σε θέματα χρονίζοντα εδώ και πολλά χρόνια. Και τώρα επί των τροπολογιών των οποίων έχουμε σήμερα να εξετάσουμε στην αίθουσα αυτή. Εδώ κολλάει λοιπόν η ρίση, αν βλέπατε την τηλεοπτική σειρά ως απαράδεκτους, τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Μόνο έτσι μπορούμε αυτή τη στιγμή να δείξουμε το μέγεθος των τροπολογιών που έρχονται σήμερα μέσα σε αυτή την αίθουσα και χθες και συνέχεια. Για υποχρεώσεις της χώρας που προκύπτουν από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, έκαναν λόγο οι υπουργοί που πήραν το λόγο για να στηρίξουν τις τροπολογίες τους, αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. Είναι συνήθις πρακτική, ήταν συνήθις πρακτική το τελευταίο νομοσχέδιο του έτους να έχει πάρα πολλές τροπολογίες, βουλευτικές και υπουργικές, καταθέτω τα στοιχεία 102. Ήταν επιμερός σας. Προειδοποιήσαμε και για τα 3-4 σημαντικές τροπολογίες, οι οποίες θέλουν μια ιδιαίτερη συζήτηση, ιδιαίτερη επεξεργασία και αφορούν είτε την υλοποίηση κάποιων από τα συμφωνηθέντα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, προειδοποιήσαμε γι' αυτό, και τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, στην οποία η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να προχωρήσει. Με ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, βουλευτής του Ποταμίου και ανεξάρτητοι βουλευτές, υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το πάγωμα του ΦΠΑ στα νησιά που δέχονται την προσφυγική κρίση. Παράλληλα, ψηφίστηκε η τροπολογία που ορίζει το ακατάσχετο και το αφορολόγητο στο ποσό για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Μάλιστα, να πούμε σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στον συναδελφό μας, ότι το αφορολόγητο, το βοήθημα δίνεται από σήμερα. Στις τράπεζες υπάρχουν απίστευτες ουρές. Μαζί με το ΕΚΑΣ. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι δεν πρόκειται να χαθεί. Δηλαδή, μην ταλαιπωρήσετε μέσα στο κρύο. Θα υπάρχει και αύριο και μεθαύριο στους λογαριασμούς. Είναι, αλλά είναι μέρες πριν προχριστουγεννιάτικες που θέλει ο κόσμος να ψωνίσει. Ναι, και γι' αυτό το χρειάζεται. Πάμε στον συνάδελφο, Χάρη Ιωάννου, από την εφημερίδα των συντακτών. Χάρη, καλώς μας ήρθες. Καλημέρα. Να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ που ήταν πάρα πολύ πλούσιο χθες. Να ξεκινήσουμε... Από την επίσκεψη, η οποία δεν είναι συνηθισμένο να έρχεται ο Πρωθυπουργός στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, βέβαια, για χρόνια πολλά, αλλά νομίζω ότι τελικά εξελίχθηκε σε μια κουβέντα εφ' όλης της ύλης, Χάρη.
Έγινε τελικά συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν ξαφνικά χθες στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρωθυπουργός για τα χρόνια πολλά και τις καθιερωμένες ευχές. Πέρσι δεν είχε έρθει. Ναι. Κάποιοι πρωθυπουργοί έρχονται, κάποιοι δεν έρχονται. Ουσιαστικά έγινε μια συζήτηση εφούλης της ύλης. Mm-hmm. Δηλαδή από το ενδεχόμενο των εκλογών. Είπε όχι, δεν είμαστε χομπίστες. Στόχος είναι να τελειώσει η αξιολόγηση τέλος Ιανουαρίου, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το Μάρτιο. Έγινε συζήτηση για το Κυπριακό, για τις γερμανικές εκλογές, για πολλά πράγματα, για την αξιολόγηση που εκκρεμεί. Βλέπουμε τώρα και τον Πρωθυπουργό στην αίθουσα των δημοσιογράφων χθες. Να πούμε ότι είναι η αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, όπου από εκεί καταγράφουν καθημερινά τα ρεπορτάζ της Βουλής και το έργο. Μία και μοναδική κατάφερε κάποιος συνάδελφος να πάρει, γιατί φαντάζομαι ήταν και όλοι χθες λόγω του νομοσχεδίου. Ναι, ήταν πυκνό το πιχαδάκι. Κράτησε και αρκετή ώρα, πρέπει να πούμε. Για το Σόιμπλε είπε κάτι το οποίο νομίζω έβγαλε και γέλιο, έτσι. Στη συζήτηση για τις γερμανικές εκλογές συζητήθηκαν τα διάφορα σενάρια, τι μπορεί να γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι για την ώρα όλα ανοιχτά. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει έτσι πιο πολύ την Ελλάδα μετά τις γερμανικές εκλογές είναι ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών. Έτσι το είπε χαμογελώντας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε νομίζω είναι ότι στους στόχους της νέας χρονιάς που έθεσε ο Πρωθυπουργός και ο ένας αφορά και τη Βουλή είναι πρώτον η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, μια διαδικασία που είχε εξαγγελθεί αλλά έχει μείνει πίσω, έχει ελαφρά παγώσει, και το δεύτερο είναι η στροφή στην πραγματική οικονομία. Ο Πρωθυπουργός το είπε σαν να δούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά μετά το εξήγησε και είπε ότι ουσιαστικά πρέπει να δούμε την πραγματική οικονομία και κυρίως πώς θα μεγαλώσει η πίτα. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω σχετικά με την επίμαχη επιστολή Τσακαλώτου. Ρωτήθηκε και για αυτό. Τι ακριβώς σας είπε? Είπε νομίζω ότι την έχει στείλει. Βέβαια να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός απουσίαζε στην Κρήτη για 2 μέρες. Mm-hmm. Είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στον Υπουργό Οικονομικών και ότι πιστεύει πως την έχει στείλει. Mm-hmm. Βέβαια το ρεπορτάζ των συναδέλφων και από το Υπουργείο Οικονομικών από χθες υπάρχει εξέλιξη. Από όσο ξέρουμε έχει ζητηθεί πρώτα η γραπτή απέτηση των θεσμών από το Euro Working Group και στη γραπτή απέτηση των θεσμών να απαντήσει η ελληνική πλευρά. Αυτό είναι το τελευταίο στοιχείο του ρεπορτάζ. Θα μας πεις και πώς τον είδες σε επίπεδο καθαρά ανθρώπινο, δηλαδή αν ήταν ευθυάθητος, κουρασμένος, χαλαρός ή αγχωμένος για όλα αυτά που έχει μπροστά του? Αγχωμένος. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Αυτό του το αναγνωρίζουν ακόμη και οι επικριτές του. Είναι άνετος πάντα, χαμογελαστός. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι και ο ίδιος δεν ήθελε να δείξει κατά πόσον είναι προβληματισμένος για το τι θα γίνει με την αξιολόγηση, τι θα γίνει με το προσφυγικό. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανοιχτά για την καινούργια χρονιά, επομένως... Μάλιστα, Χάρη, να έρθουμε λιγάκι στο χθεσινό νομοσχέδιο. Έγινε πολλή κουβέντα για τη βροχή πραγματικά των τροπολογιών. Κάτι το οποίο συνηθίζεται, όπως λέγαμε και χθες, έτσι, τελευταίο νομοσχέδιο να μαζεύονται όλες οι τροπολογίες, αλλά τελικά δημιουργήθηκε και μια έτσι, φασαρία και μια γκρίνια από την αντιπολίτευση, τόσες πολλές κτλ. Τι ήταν τροπολογίες άσχετες τελικά μεταξύ τους? Κοιτάξτε, να πούμε την αλήθεια, είναι πράγματι μια αρνητική παράδοση του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Δηλαδή πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, πριν το καλοκαίρι, συνήθως τα τελευταία νομοσχέδια έχουμε σωρία τροπολογιών. Χθες είχε πάλι 28 τροπολογίες, με το κιλό θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα νομοσχέδιο με 17 άρθρα. Μάλιστα. Στο οποίο προσθέθηκαν άλλα 28. Τροπολογίες από τα άρθρα του νομοσχεδίου. Ναι. Οπότε, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, ακολούθησε έντονη σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευσης, με επιχειρήματα λίγο πολύ προβλέψιμα. Δηλαδή, η αντιπολίτευση έλεγε φέρνετε άσχετες τροπολογίες τελευταία στιγμή. Η κυβέρνηση απαντούσε ναι, αλλά εσείς όταν ήσασταν κυβέρνηση κάνατε το ίδιο. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση ανταπαντούσε ναι, αλλά εσείς είστε χειρότεροι από εμάς. Οπότε. Ένα τέτοιο πινκ-πονκ γινόταν. Ναι, ένα τέτοιο πινκ-πονκ. Νομίζω ότι το θέμα βέβαια είναι λίγο πιο σοβαρό και αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος, έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και από τη στιγμή που κατατίθεται μέχρι τη στιγμή που γίνεται νόμος του κράτους, μπορεί να προσθεθεί οποιαδήποτε πιθανή ή απίθανη διάταξη. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα νομοσχέδιο για το χωροταξικό σχεδιασμό και εντάχθηκαν μέσα σε αυτό ρυθμίσεις για το τέλος ταφής, για τα αυθαίρετα, για την χρηματοδότηση των μονών του Αγίου Όρους,
για ρυθμίσεις προσλήψεων, δήμων, μεταβιβάσεις εκτάσεων, αναδασώσεις. Δηλαδή απίθανες ρυθμίσεις, και μάλιστα το αρνητικό είναι ότι υιοθετούνται και με τη μέθοδο της βουλευτικής τροπολογίας, το οποίο για όσους δεν το έχουν ακούσει, είναι τροπολογίες που καταθέτουν οι βουλευτές και γίνονται αποδεκτές από την κυβέρνηση. Η διαφορά με τις κυβερνητικές τροπολογίες είναι ότι αυτές δεν περνάνε από τη βάσανο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με άλλα λόγια, δεν κοστολογούνται. Άρα μπορεί να κοστίζουν το οτιδήποτε. Όσο δεν γνωρίζουμε. Από αυτές είχαμε καθόλου βουλευτικές, από όλες αυτές, Χαρή? Είχαμε αρκετές βουλευτικές. Από τις 28 τροπολογίες, οι 18 ήταν υπουργικές και οι 20 βουλευτικές. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε την εξής φράση, γιατί όλο αυτό το θέμα έχει τεθεί, συζητείται για πολλά χρόνια στη Βουλή. Έτσι το ξέρει και ο Γιώργος, αυτό είναι μια συζήτηση που ανακυκλώνεται για πάρα πολύ καιρό. Θα διαβάσω, χωρίς να κουράσω, μία μόνο φράση. Για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι όχι αντίθετα με το πνεύμα του συντάγματος και του κανονισμού, είναι αντίθετα και με το γράμμα. Άρθρο 74, παράγραφος 5 στο Σύνταγμα. Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες των βουλευτών. Οι υπουργικές τροπολογίες πρέπει να έχουν εισαχθεί τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη ζήτηση στην Ολομέλεια. Μάλιστα, και φυσικά δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά. Εκείνο όμως που μου έκανε κάθε εντύπωση. Κάθε φορά η αντιπολίτευση. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση όμως, να μείνουμε λιγάκι στο ΦΠΑ στα νησιά, είχαμε σχεδόν ομοφωνία. 259 ψήφισαν υπέρ. Θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα νησιά. Αυτό σηματοδοτεί κάτι? Γιατί έγινε αυτό? Πρακτικά να πούμε, το 259 τι σημαίνει? Όσοι ήταν παρόντες ψήφισαν ναι. Αυτό σημαίνει. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία συνένεσης σε αντίθεση με την εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, όπου είχαμε την άλλη τροπολογία της κυβέρνησης για το έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους. Εκεί να θυμίσουμε, είχε υπερψηφιστεί μόνο από την συμπολίτευση και 3 κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν και το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών απήχαν. Ουσιαστικά είχε βραχυκυκλώσει λίγο την αντιπολίτευση η προηγούμενη τροπολογία. Τώρα υπήρχε ομόφωνη στήριξη. Δεν ίσχυε βέβαια το ίδιο για μια άλλη τροπολογία που ψηφίστηκε χθες. Ήταν σαν, μπορεί να πει κανείς, υποτροπολογία της προηγούμενης, που όριζε ότι το έκτακτο βοήθημα θα είναι αφορολόγητο. Εκεί δεν ήταν ομόφωνη η ψηφοφορία, πέρασε λίγο στα χαμηλά αυτό, η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε. Αλλά είχαμε λοιπόν αυτές τις δύο αντιφατικές εικόνες χθες. Δηλαδή είχαμε από τη μία πλευρά συνένεσης για ένα σημαντικό θέμα, να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από την προσφυγική κρίση, αλλά από την άλλη είχαμε ένα πάλι έντονο πολιτικό καυγά για σειρά ρυθμίσεων με κατηγορίες για ρουσφέτια, για βολέματα ημετέρων κτλ. Μάλιστα. Να δούμε πριν περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό, που είναι και στο κλίμα των Χριστουγέννων, εδώ όσον αφορά τη Βουλή των Ελλήνων, να πούμε ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται τυπικά σήμερα με την επιτροπή που είναι στη μία το μεσημέρι και ανοίγουμε πλέον μετά το νέο χρόνο. Με τι έχουμε σαν προγραμματισμό νομοσχέδια μπορεί να έρθουν, τι εκκρεμότητες έχει η κυβέρνηση? Νομίζω ότι εκκρεμούν κάποια νομοσχέδια που έχουν εξαγγελθεί, κυρίως οικονομικής φύσεως, αλλά νομίζω ότι όλα πλέον θα εξαρτηθούν από την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης. Δηλαδή νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο στο κοινοβουλευτικό έργο της επόμενης περίοδου θα είναι το πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο, Χάρη, να αλλάξουμε λιγάκι κλίμα και να δούμε μια εκδήλωση η οποία γίνεται για δεύτερη φορά συνεχόμενη χρονιά στην Βουλή. Έχει να κάνει με τα συνόδευτα προσφυγόπουλα. Γίνεται και σήμερα αυτή η εκδήλωση. Τι ακριβώς συνέβη? Παιδιά τα οποία είναι ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τα φιλοξένησε η Βουλή, τα έφερε σε επαφή με τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής βεβαίως και ο κύριος Μουζάλας. Ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Με τα μικρά παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Κοινοβουλίου να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Περιστήλιο, υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο
προκειμένου με τη σειρά τους να καλωσορίσουν 70 περίπου ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δομές στην Αθήνα. Αυτή είναι η Ευρώπη που βλέπετε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς, η Ελλάδα, είμαστε κοιτίδα της Ευρώπης, ανήκουμε σε αυτή και θα ανήκουμε. Και θα αγωνιζόμαστε να ξαναγυρίσει στις ρίζες της. Η Ευρώπη είναι αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες που υποδέχονται τον πρόσφυγα, τον άνθρωπο και τον προστατεύουν. Δεν είναι η Ευρώπη κάποιων φοβικών κρατών που δεν έχουν καταλάβει ότι το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει όχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής υποδέχτηκε με θερμά λόγια τους ανήλικους πρόσφυγες μαζί με μέλη του Προεδρείου, του Κοινοβουλίου και βουλευτές. Έχει την τιμή και τη χαρά η Βουλή των Ελλήνων να φιλοξενήσει από 70 νέους πολίτες οι οποίοι έχουν βρει φιλοξενία στη χώρα μας και είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσουν ότι μπορέσαμε να, ότι κάνουμε ό,τι μπορούσαμε έτσι ώστε αυτές τις λίγες μέρες έστω να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα οικείο περιβάλλον, να χαρούν μαζί με όλους τους συνομήλικους τους, αγόρια και κορίτσια. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννης Μουζάλας. Τα τραγικά τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη θα αντιμετωπιστούν με αύξηση της αστυνόμευσης, με αύξηση του δικτύου πληροφοριών, αλλά ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι αυτός εδώ που κάνει η Βουλή σήμερα. Είναι αυτά εκεί τα παιδιά τα οποία τα καλοδεχόμαστε, για τα οποία προσπαθούμε να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να βρούνε μια ζεστή αγκαλιά στην Ελλάδα σήμερα, στην Ευρώπη αύριο. Αυτό που κάνει η Βουλή είναι ένα τεράστιο κομμάτι του να αισθανόμαστε ασφαλείς και εμείς και αυτά. Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βουλής, στόλισαν το δέντρο των ευχών στον πρώτο περιστηλίου χώρου, όπου κρέμασαν τις ευχές τους, ενώ συμμετείχαν και σε δημιουργικές δραστηριότητες. Μάλιστα, είμαστε στο πάντα κλίμα των Χριστουγέννων. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρόεδρος της Βουλής διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Να πάμε όμως τώρα στο κλίμα των εκλογών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε βουλευτικές εκλογές θα γίνουν και νομίζω ότι παίζει ρόλο και για μας πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα εκεί, πώς θα είναι το περιβάλλον. Αν μου επιτρέπεις να κλείσω την παρένθεση με τα συνόδευτα προσφυγόπουλα, γιατί είναι μια τροπολογία που υπήρχε, έτσι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχουμε και ευθύνη λίγο και εμείς οι δημοσιογράφοι, διότι είναι ένα θέμα, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, μη εμπορικό και δεν έχει δει την κάλυψη που του αξίζει από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να πούμε ότι κυρίως στα νησιά έχουμε μέσα στα κάμπ τους προσφυγικούς καταβλισμούς, συνήθως σε ξεχωριστό χώρο, έχουμε εκατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, ανήλικα παιδιά που ουσιαστικά δεν έχουν καμία υποστήριξη, ζουν μόνα τους. Και αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι υπάρχει θέμα και με το νομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το εξής. Ότι ένα παράδειγμα, σε ένα κρητικό νησί μπορεί να έχεις 500 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Και βάσει του τωρινού πλαισίου, ο υπεύθυνος, αυτός που έχει την επιμέλειά τους, είναι παραδείγματος χάρη τοπική εισαγγελία, που έχει 2-3 άτομα, έχει 10 στίβες από ποινικές υποθέσεις και έχει εκτός αυτών και ότι έχει γίνει μια συζήτηση, μια προεργασία, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει η νομοθετική ρύθμιση. Εντάξει, την ακούμε αρκετό καιρό, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχει φτάσει στην Βουλή. Να έρθουμε τώρα σε αυτό που είπε η Κέλλη. Περιμένουμε εκλογές, έτσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές αναφυσβήτητα επηρεάζουν όλο το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμάς. Τι περιμένουμε? Να δώσουμε ένα περίγραμμα έτσι για τη νέα χρονιά. Ουσιαστικά είναι τρεις βασικές εκλογές του 2017. Έχουμε μέσα Μαρτίου τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Ολλανδός Γέρον Ντάισελμπλουμ. Έχουμε το Μάιο τις γαλλικές προεδρικές εκλογές και ακριβώς μετά τον Ιούνιο τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές. Και έχουμε και το Σεπτέμβριο τις γερμανικές βουλευτικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτό προμηνεί ότι το 2017 μάλλον θα είναι ένα έτος εσωστρέφειας για την Ευρώπη. Το οποίο δεν είναι καλό για εμάς, γιατί σημαίνει ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους ζητήματα και λιγότερο με το ελληνικό ζήτημα, για ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το τρέχον πρόγραμμα κτλ.
Επομένως, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον το 2017 και με την άνοδο της λαϊκίστικης ακροδεξίας, αλλά και με το τι κυβερνήσεις τελικά θα σχηματιστούν στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση πάντα εδώ με τον συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Σε λίγο να πούμε, να προαναγγείλουμε ότι θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Βέτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάμε, πρώτα. Να ευχαριστήσουμε το Χάρη που ήταν μαζί μας αυτή την πρώτη-τελευταία εκπομπή, γιατί και αύριο θα είμαστε εδώ, την πρώτη-τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Και να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχεις, Χάρη. Καλή χρονιά. Πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το σύντομο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Με τον κύριο Δημήτρη Βέτα, μαζί, ναι, βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα συζητήσουμε πολλά θέματα μαζί του, έτσι. Θα συζητήσουμε βεβαίως για το Τσίπρα, για τον Πρωθυπουργό, για το χωροταξικό. Το σχέδιο, τροπολογίες, ναι, τι γίνεται αυτά με το Euro Working Group που αναμένουμε εκεί εξελίξεις. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στην πρωινή ανάγνωση. Γιώργος Θεοτοκάς, πολιτική βιογραφία. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στο πλαίσιο της σειράς «Βιογραφίες πολιτικών», εξέδωσε τον τρίτο κατά σειρά τόμο Γιώργος Θεοτοκάς του Λικούργου Κουρκουβέλα. Η έκδοση επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στο χώρο της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας που αφορά στο ρόλο της ελληνικής διανόησης στη διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψεων στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Γιώργος Θεοτοκάς, πολιτική βιογραφία. Μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Παναγής Τσαλδάρης, 1867-1936, φωτοαναστατική ανατύπωση του έργου του Γεωργίου Βούρου. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προχώρησε στη φωτοαναστατική ανατύπωση του έργου του Γεωργίου Βούρου Παναγής Τσαλδάρης, θέλοντας να γνωρίσει στο κοινό ένα εξαιρετικά δυσέβρετο έργο. Το έργο αυτό δημοσιεύθηκε το 1955 από τον δημοσιογράφο Γεώργιο Βούρο, διασώζοντας πολύτιμες πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος και Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Παναγή Τσαλδάρη. Η έκδοση εμπλουτίζεται με εκτενή εισαγωγή της Κωνσταντίνας Μπότσιου, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πάλι μαζί, μετά από το σύντομο διάλειμμα που κάναμε, στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας πρωινής ανάγνωσης. Πρωινή ανάγνωση, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Βέτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε τα πάντα, όλη την επικαιρότητα. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, κύριε Βέτα. Χρόνια πολλά. Είχαμε τον Πρωθυπουργό χθες που έκανε την έκπληξη, εμφανίστηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για χρόνια πολλά, αλλά τελικά μίλησε για όλα, και για εκλογές και για Κυπριακό και για τις σχέσεις με τους δανειστές και το εξωτερικό περιβάλλον, τι γίνεται. Είπε πως χόμπι δεν είναι εκλογές. Και έτσι το έδωσε. Εντάξει, υπάρχουν πολλές αναλύσεις. Απ' την άλλη όμως θα σας διακόψω, ναι, κάνει και περιοδίες. Έχουμε παρατηρήσει ότι και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κ. Μητσοτάκης έχουν αρχίσει μια έντονη κινητικότητα σε όλη την Ελλάδα. Που κάτι δείχνει αυτό. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι διαφορετικοί οι λόγοι για τους οποίους ο καθένας τους κάνει αυτή την περιοδία στον κόσμο. Ο κ. Μητσοτάκης, αν ζητά εκλογές, θέλει εκλογές για τους λόγους τους. Ο κ. Τσίπρας έχει εκδηλώσει την άποψη και την έχει εκφράσει και μέσω
του κοινοβουλίου, έτσι, από το έδρανο του κοινοβουλίου. Ότι πρέπει να βγούμε προς τα έξω στον κόσμο, να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε, να παρουσιάσουμε το έργο μας και πραγματικά για να είμαστε ειλικρινείς στην κουβέντα που κάνουμε με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει πράγματα και οφείλουμε να κάνουμε την κουβέντα στα ίσια, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου τη λέξη. Απέχουμε λίγο από τον κόσμο. Απέχουμε λίγο από την επαφή μας. Αυτή την επαφή πρέπει να την ενισχύσουμε. Και ως κόμμα, ως κυβέρνηση, να παρουσιάσουμε αυτό που κάναμε και να δεχτούμε τη συζήτηση από τον κόσμο και να ακούσουμε τον κόσμο και να διαφωνήσει ο κόσμος και να μας μαλώσει ο κόσμος, αλλά να τον ακούσουμε και να έχουμε επαφή. Mm-hmm. Η επαφή, ξέρετε, με τα γραφεία και με κλειστά περιβάλλοντα αποστηρωμένα, δηλαδή η απόσταση ενώ με τον κόσμο, δεν οδηγεί πουθενά και μάλλον οδηγεί σε λάθος δρόμους και σε λάθος αποτελέσματα. Απλά, το παράδειγμα το έχει δώσει ο κ. Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτό κάνει. Ας τον ακολουθήσουν όλοι, ας τον ακολουθήσουμε όλοι. Ο καθένας βεβαίως έχει, και τελειώνω τη φράση μου, έχει τους χρόνους του, έχει τον τρόπο του που επικοινωνεί, αλλά υπάρχει ένα έργο πάρα πολύ σοβαρό αυτής της κυβέρνησης. Και οφείλουμε να το δείξουμε στον κόσμο και να το συζητήσουμε. Απλά ήθελα να πω ότι επειδή ακούμε τι λέγεται και διαβάζουμε τι γράφεται, δημιουργείται ένα κλίμα. Ότι εντάξει, ο Πρωθυπουργός συχνά δεν μας έχει συνηθίσει να πηγαίνει παρά μόνο όταν πρόκειται να εξαγγείλει κάτι ή αν είναι περιπτώσεις όπως γράφει και γι' αυτό σας ρωτήσαμε, προεκλογικής περίοδου. Να το ξεδιαλύνουμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα άνοιγμα, όπως λέτε, προς την κοινωνία. Την οποία την κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλα τα στελέχη, φαντάζομαι. Δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού. Έχετε δίκιο σε αυτό. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος έχει εμπειρία. Και γνωρίζει το παρελθόν ότι οι Πρωθυπουργοί έτσι συμπεριφερόντουσαν όταν πραγματικά ήθελαν να ξεκινήσουν μια εκστρατεία προεκλογική. Προφανώς εμφανιζόντουσαν μετά από καιρό χαμένοι στο διάστημα στον κόσμο. Όμως νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι το παράδειγμά του οφείλουν πλέον όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας να το συνεχίσουν και να το αποδεχθούν και να το τηρήσουν. Όσο περισσότερο, σας είπα και πριν, έρχεται ο κόσμος και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με τον κόσμο σε επαφή, τόσο περισσότερα πράγματα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βλέπει από τον κόσμο, παίρνει μέσα του απορροφά προφανώς και του δίνεται δυνατότητα να τα λύσει. Νομίζω ότι από αυτή την πολιτική του κ. Τσίπρα έχουμε να κερδίσουμε όλοι μας. Mm-hmm. Και το πολιτικό μας σύστημα, και η ίδια η πολιτεία και οι ίδιοι πολίτες. Για το θέμα της αξιολόγησης, κύριε Βέντα, ναι, και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό, είναι αισιόδοξος πως θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου. Τα μηνύματα ποια είναι όμως που έρχονται? Εντάξει, και θα ρωτήσω και κάτι. Οι βουλευτές, εσείς, έχετε εικόνα, δηλαδή έχετε μια ενημέρωση για το πού πάει η αξιολόγηση, πού πάει όλη η διαπραγμάτευση, τι γίνεται? Και το λέω γιατί έχουμε πολλές φορές και... μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ και πάρα πολύ καιρό για τη δεύτερη αξιολόγηση. Να πούμε όμως από την αρχή, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι αυτό το πρόγραμμα που εμείς υπογράψαμε έχει δύο αξιολογήσεις. Δεν έχει ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε. Σημαίνει λοιπόν πως αν τελειώσει αυτή η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση, υπάρχει μετά ένα ελεύθερο πολιτικό πεδίο για να δουλέψουμε, να αποτυπώσουμε τις πολιτικές μας, να κάνουμε πράξη ένα κομμάτι μεγάλο, μεσαίο, μικρό, θα δούμε, του προγράμματός μας, του πολιτικού προγράμματός μας που υποσχεθήκαμε στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο, να το ξέρει ο κόσμος, για να μην έχει την αίσθηση ότι και μετά από αυτήν την αξιολόγηση θα πάμε σε ένα μήνα, σε δύο, πάλι σε αξιολογήσεις. Το πρώτο είναι αυτό. Αργοπορία, ακούγεται πάρα πολλές φορές η άποψη ότι αργοπορούμε. Ναι. Έτσι. Και ότι καθυστερούμε στην αξιολόγηση. Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχουν σοβαρά θέματα και σοβαρά διακυβεύματα σε αυτήν την αξιολόγηση. Εγώ θα πω ότι αυτή η αξιολόγηση βεβαίως και πρέπει να τελειώσει το συντομότερο. Ο κ. Τσίπρας το είπε. Βεβαίως και πρέπει να τελειώσει μέσα στο Γενάρη. Αλλά, για να είμαστε ξεκάθαροι, πρέπει να τελειώσει με συγκεκριμένα κέρδη για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, αν τελειώσει η αξιολόγηση χωρίς να έχουμε κερδίσει ένα σημαντικό βήμα στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι το πρώτο βήμα, το πλατήσκαλο για να μπορέσει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, να πάρουν ένα μεροκάμα το μεγαλύτερο. Να διασφαλίσουν τα χρήματά τους και το μισθό τους. Για να είμαστε έτσι λιγάκι. Υπάρχουν θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Μεταρρυθμίσεων. Ναι. Πείτε μου. Ναι, θέλω να ρωτήσω όμως για όλη αυτή την φασαρία που έγινε, δεν ξέρω και αν έγινε χωρίς λόγο, σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το βοήθημα και για το ΦΠΑ. Και από ό,τι διαβάσαμε, το Eurogroup δεν ολοκλήρωσε το χθεσινό Eurogroup. Έτσι, και ζητάνε κάποια επιστολή από εμάς. Εμείς απαντάμε ότι στείλτε μας εσείς την επιστολή για να απαντήσουμε. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό? Θα σας πω. Όποιος έχει πια επαφή με τις τράπεζες και έχει πάρει ένα δάνειο, ένα μικρό δάνειο για το σπίτι του, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θέλουν οι τράπεζες. Και νομίζω ότι δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά των δανειστών και των εταίρων. Σε εισαγωγικά το δικαιολογείται, γιατί πρώτα απ' όλα απαιτούν σκληρά μέτρα και βεβαίως θέλουν να έχουν πάνω το πάνω χέρι σε αυτή την ιστορία. Όμως, είχαμε μία επιλογή. Είτε στο τέλος του χρόνου, στο τέλος του 16, να δώσουμε γρήγορα, σήμερα. Σήμερα μπαίνει αυτό το επίδομα. Mm-hmm.
Κάποιος χειρίζεται πως είναι λίγο, πως είναι μικρό, πως δεν είναι αρκετό. Κάποιος χειρίζεται πως θα πρέπει να πάει σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν λόγοι διαφορετικοί για τους οποίους νομίζω αν τους συζητήσουμε θα χάσουμε και την ώρα μας. Βεβαίως και υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλες ανάγκες. Αλλά έπρεπε αυτό το επίδομα να δοθεί σήμερα. Τώρα. Τώρα το έχει ανάγκη ο κόσμος. Ο κ. Μητσοτάκης λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε και τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, δεν βαριέσαι αδερφέ, μπορούσαμε κάποια στιγμή να το δώσουμε. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν συμφωνεί με αυτό. Και δυστυχώς επιτρέψτε μου να πω ότι όλες αυτές τις διαδικασίες και διεργασίες συζήτησης με τους εταίρους τους βλέπει ο κόσμος, τις βλέπει αυτές τις διεργασίες, είναι τόσο χρονοβόρες, μάλλον δεν θα πέδιδε αυτή η καλή μας πρόθεση να αποδώσουμε ένα κομμάτι του μερίσματος, ένα κομμάτι, αν θέλετε, του υπερβάλλοντος πλεονάσματος ως μέρισμα, ως κοινωνικό μέρισμα στον κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να το κάνουμε τώρα ή άλλη στιγμή δεν γινόταν. Αυτή ήταν λοιπόν η άποψη, αυτή η σκέψη που έκανε ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό... το κάναμε έτσι αμέσως και ευθέως να το πω έτσι. Κατανοούμε την επιτακτική ανάγκη του τώρα που λέτε για τον κόσμο, γιατί είναι κρίση, έχουν πέσει οι μισθοί, οι συντάξεις, είμαστε σε όλος ο κόσμος σε απελπιστική κατάσταση. Όμως η κατηγορία από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας για το ότι δεν κατανοούν οι ξένοι δανειστές γιατί έγινε αυτό, συνεχίζεται. Θέλουν μια απάντηση για να καλύψουν τις αντιρρήσεις που συνεχίζουν να έχουν. Νομίζω ότι οι αντιρρήσεις. Και πού το πάει τελικά ο κ. Σόιμπλε, ναι, με όλη αυτή την κόντρα που έχει δημιουργήσει. Πείτε μου να σας πω, λοιπόν, να απαντήσω το ερώτημά σας. Ο κ. Σόιμπλε προφανώς εκφράζει μια πολιτική η οποία από ό,τι φαίνεται λειτουργεί διχαστικά στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει πάρει την απόφαση αυτός ή κάποιοι άλλοι να διαμοιράσουν την Ευρώπη, να συνεχίσει ένα κομμάτι της Ευρώπης να λειτουργεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο να δει τι θα κάνει με τη μοίρα του. Αυτό είναι μια υπόθεση την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε με τις μικρές, μεσαίες, μεγάλες δυνάμεις που διαμορφώνουν, θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν αυτές τις δυνάμεις στο μέλλον. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να συνθέσεις δυνάμεις στην Ευρώπη. Δεν συνθέτονται δυνάμεις στη βάση χωρών ή κρατών, αλλά στη βάση πολιτικών. Και δυστυχώς βλέπουμε ενώ η Ευρώπη σιγά σιγά αλλάζει, δεν έχει αλλάξει τόσο όσο θα της επέτρεπε να στεναρά να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτική. Υπάρχουν όμως, αν είδατε και στην τοποθέτηση του κ. Σόιμπλε, τον τελευταίο καιρό και υπουργοί οικονομικών οι οποίοι ευθέως τον αντιμετώπισαν, ναι, θα λέγα εχθρικά, σε εισαγωγικά, ναι, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι πως δεν έχουν μέλλον σε αυτή την Ευρώπη. Η Ιταλία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το ισπανικό θέμα έχει σιγάσει, αλλά σιγοβράζει. Δεν έχει σταματήσει. Αλλά δεν έχει σταματήσει να είναι στην επικαιρότητα. Η Γαλλία έχει τα προβλήματά της, σοβαρά προβλήματα που πλέον αγγίζουν και έναν κοινωνικό πολιτισμό, ξέρετε, μιας χώρας η οποία ήταν κορυφαία σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη. Από εκεί ξεκίνησαν οι πολύ μεγάλες αλλαγές τον προηγούμενο αιώνα στην Ευρώπη. Και είναι δύσκολο τέτοιες χώρες να αποδεχθούν μείωση αυτού του κοινωνικού πολιτισμού. Βλέπουν λοιπόν όλες οι χώρες. Τώρα, εάν από αυτό το βλέπω φτάσουμε στην συνένωση για να δημιουργήσουμε δυνάμεις ώστε να ενταχθούμε σε αυτό που προτείνει σήμερα ο κ. Σόιμπλε, ή αύριο θέλει χρόνο και θέλει καιρό. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ωραία. Να επιστρέψουμε λιγάκι από την Ευρώπη στα δικά μας, στα εντός των σύνορων. Είστε ένας άνθρωπος της αγοράς. Πριν γίνετε βουλευτής, ήσασταν στο εμπορικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι κάθε από τα στοιχεία τα στατιστικά, ότι περισσότερες καταστήματα και επιχειρήσεις κλείνουν παρά από αυτές που ανοίγουν. Εσείς βλέποντας αυτή την εικόνα από αυτό το περιβάλλον του βουλευτή, ποια είναι η άποψή σας, τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω ξεκινώντας το εξής. Από το εξής μάλλον. Και βεβαίως θα το βάλω σε πολύ μεγάλη παρένθεση αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Ξέρετε, η κρίση κρύβει και ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Αυτό που συμβαίνει στον εμπορικό κόσμο, αν θέλετε, ή στην χώρα. Και εννοώ το εξής. Ξέρετε, παράλληλα με την κρίση αλλάζει και ένα καταναλωτικό μοντέλο. Το οποίο επίσης σοβαρά επηρεάζει, ξέρετε, και αυτό το προφίλ καταστημάτων που είχαμε μέχρι σήμερα. Αλλάζουν όλα γύρω μας. Και αλλάζουν παράλληλα, σε παράλληλους κύκλους. Και η κρίση κρύβει αυτές τις πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες έρχονται και στον εμπορικό χώρο και στον εμπορικό κόσμο. Τώρα, ο εμπορικός κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι κατακαιρματισμένος. Δεν είχε μάλλον τη δυνατότητα χρηματοδότησης, έντιμη σε εισαγωγικά και σοβαρή χρηματοδότηση. Προφανώς και όλα αυτά τα χρόνια δεν δόθηκε βάση στο να εξυγχρονιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, να ενσωματώσουν καινοτομία. Κάτι πάντα η κουβέντα γίνεται στη βάση του έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν. Ομολογώ πως ναι, έχουμε πολύ καλά προϊόντα. Το πιάσε και στο χέρι του ο κ. Τσίπρας προχθές το λάδι μας. Αλλά ξέρετε, για να δημιουργηθεί υπεραξία και για να δημιουργηθεί κέρδος για τον παραγωγό
και επομένως για αυτούς οι οποίοι συνθέτουν την επιχείρηση, πρέπει αυτό το λάδι να φτάσει στο ράφι. Πρέπει λοιπόν αυτό το προϊόν, η υπηρεσία που παράγουμε σήμερα, να φτάσει στο παγκόσμιο ράφι και στο ευρωπαϊκό ράφι. Στον ευρωπαίο καταναλωτή και στον παγκόσμιο καταναλωτή. Ιδάλλως, ξέρετε, εγώ θα σου το πω με ένα παράδειγμα. Ζω σε μια περιοχή που έχει λάδια και έλιες. Στη Λίδα, ναι. Λοιπόν, και το κομμάτι της Ανατολικής Θεότιδας έχει ένα πολύ καλό προϊόν. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, δεν επενδύσαμε στο κομμάτι της τυποποίησης και στο κομμάτι της εναπόθεσης του προϊόντος στο ράφι. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, πολλές φορές, ξέρετε, η παραγωγή μας, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της φτώχειας και της ανεμπορίας και της ρευστότητας, να παραδίδουν σε πολύ, πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες ξέρετε πώς διαμορφώνονται, σε μεγάλους παραγωγούς, σε μεγάλους εμπόρους, οι οποίοι προφανώς αυτό το προϊόν το διοχετεύουν σε ιταλικές αγορές, οι οποίες το βαφτίζουν ως ελληνικό προϊόν και το ξαναγυρνάνε πάλι στο ειδικό μας τράφι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε καινοτομία, χρειαζόμαστε ενσωματωμένο. Και αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο, σοβαρή δουλειά πάνω απ' όλα. Αλλά πιστέψτε με, θέλει χρόνο και το λέω πάντα αυτό, ότι το μεγάλο εμπόδιο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε ως χώρα, και όχι μόνο ως κυβέρνηση, ξέρετε, ως χώρα για να βγούμε έξω στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι ο χρόνος. Δεν μας βοηθάει, γιατί και ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και τα βήματα των άλλων χωρών που έχουν σωματώσει καινοτομίες, έχουν σωματώσει νέες τεχνολογίες, επιστημοσύνη, είναι πολύ πιο μεγάλα από τα δικά μας. Άρα πρέπει και με πιο μεγάλα βήματα να περπατήσουμε και γρήγορα να δράσουμε και να καταλάβουμε πια και ως Έλληνες ότι πρέπει να συνενωθούμε παραγωγικά, να δημιουργήσουμε μεγάλες μονάδες, μεγαλύτερες μάλλον θα πω, μεγαλύτερες μονάδες, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Και είναι κάτι που στη δική μας ιδιοσυγκρασία, ψυχοσύνθεση, ακόμη και αν εμείς φέραμε στον κόσμο αυτό που λέγεται, ξέρετε, συνεταιρισμός, δεν τον χρησιμοποιήσαμε, δεν τον αξιοποιήσαμε και δεν τον χρησιμοποιήσαμε προς οφελός μας, μάλλον, αν θέλετε, τον κατακριουργήσαμε τα τελευταία χρόνια και όλοι είμαστε γνώστες όλες αυτές τις ιστορίες με τους συνεταιρισμούς. Κύριε Βέτα, θα ήθελα να ξαναπάμε να γυρίσουμε λίγο στα εγκοινοβουλευτικά και ειδικά στο χθεσινό νομοσχέδιο. Τα λέγαμε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας. Πάρα πολλές τροπολογίες χθες κατατέθηκαν, καμία σχέση σε περιεχόμενο με το νομοσχέδιο. Είναι μια τακτική, θα μου πείτε, που συνηθίζεται όντως. Είναι μια που κάναμε ναι. Πριν κλείσει το έτος. Ναι. Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Ναι, έχετε δίκιο. Θα σας πω. Πάντα λοιπόν υπάρχει αυτός ο φόρτος εργασίας στο τέλος του έτους. Ναι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν διάφορα πράγματα. Θα χωρίσω τις τροπολογίες σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτές λοιπόν οι τροπολογίες οι οποίες έρχονται για να βοηθήσουν το επόμενο έτος να προχωρήσει και για να εξελιχθούν οι διαδικασίες και οι υποθέσεις και τα έργα της κυβέρνησης του κράτους. Και υπάρχουν οι τροπολογίες για τις οποίες έγινε διαφωνία. Δύο τροπολογίες για τις οποίες έγινε και πολύ μεγάλος δώρος έχουν αποσυρθεί, δεν είναι στο ναι. συζήτηση. Πάντα συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνω πως υπάρχουν κάποιες υποψίες, αλλά νομίζω καλό είναι να στοιχειοθετούνται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί και ο κόσμος, ξέρετε, ζαλισμένος όπως είναι και μην έχοντας πλήρη γνώση του αντικειμένου μιας τροπολογίας, αν θέλετε, δεν έχει και πλήρη γνώση του τι συζητάει πολλές φορές η Βουλή. Γιατί και η Βουλή συζητάει με έναν λόγο καμιά φορά, ο οποίος δεν είναι απόλυτα κατανοητός στον κόσμο. Βέβαια. Και οφείλουμε αυτόν τον λόγο να τον εκλαϊκεύσουμε και εμείς οι βουλευτές και οι υπουργοί, να τον κάνουμε κατανοητό στον κόσμο. Και αυτό το βάζω σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά και το φωτίζω. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε για να μπορέσει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι συζητάμε, yes. Γιατί όσα συζητάμε τον ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα γίνεται κάθε χρόνο και του χρόνου, πιστέψτε με, εκεί κοντά στις 22, 23, 24, πάλι τροπολογίες πολλές θα κατατεθούν και πάλι η κουβέντα αυτή θα γίνει. Χθες, κύριε Βέτα και Κέλλη, συνεδρίασε στις 9.30 το πρωί η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την αντιμετώπιση της φυματίωσης στην Ελλάδα. Παρόν ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ακριβώς τι έγινε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τη συζήτηση άνοιξε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για εγρήγορση των φορέων υγείας για την αντιμετώπιση της φυματίωσης. Ο Υπουργός τόνισε πως είναι η πρώτη αιτία θανάτου από λίμωξη στον κόσμο, καθώς έχει δημιουργηθεί μια πολυανθεκτική μορφή της φυματίωσης, ενώ σημείωσε πως η ασθένεια συνδέεται με το κοινωνικό υπόστρωμα και τις συνθήκες διαβίωσης. Ο κ. Ξανθός διαβεβαίωσε πως η ασθένεια της φυματίωσης παρουσιάζει πτωτικές τάσεις στη χώρα μας και μετρά περίπου 600 κρούσματα το χρόνο. Σημείωσε όμως πως ενώ παλιότερα παρουσιαζόταν κυρίως στους Έλληνες και λιγότερο στους αλλουδαπούς της χώρας μας, αυτό σιγά σιγά αλλάζει, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα στους ξένους. Στη χώρα μας υπάρχει μια πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία στα ετήσια κρούσματα, που είναι περίπου 600 το χρόνο. Σε αυτά υπερτερούν οι Έλληνες σε σχέση με τους αλλουδαπούς. Αλλά τα τελευταία χρόνια, λόγω των αλλαγών των γενικότερων που έχουν συμβεί, έχει αλλάζει το επιδημιολογικό προφίλ, αυξάνεται η συμμετοχή αλλοδαπών στο ποσοστό. Παράλληλα, ο Υπουργός
τόνισε πως δεν μπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις στην αντιμετώπιση της φυματίωσης, ενώ καυτηρίασε και το ρόλο των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες ασχολούνται μόνο με τα φάρμακα που αποδίδουν κέρδος. Τέλος, ο κύριος Ξανθός σημείωσε πως με την καθολική πρόσβαση ανασφάλιστων και αλλοδαπών στο σύστημα υγείας που θέσπισε το Υπουργείο, μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος εξάπλωσης κάποιας ασθένειας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Μιχάλης Τουμπής, αφού έκανε μια ιστορική αναδρομή για τη φυματίωση στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημά της τον περασμένο αιώνα, τόνισε πως η φαρμακευτική αγωγή παραμένει ίδια με αυτή της δεκαετίας του 60 και πως ακόμα δεν υπάρχει εμβόλιο. Ο κύριος Τουμπής ανέφερε ακόμα πως το 2016 είχαμε 16 θανάτους από τη φυματίωση στη χώρα μας και πως πράγματι τα περιστατικά παρουσιάζουν μείωση. Υπογράμμισε όμως πως δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός και πως πρέπει να εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ασθένειας της φυματίωσης. Εδώ πάντα μαζί, κυρίες και κύριοι, στην πρωινή ανάγνωση μέχρι τις 10 και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βέτα, αν γίνονται κουβέντες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ενδεχόμενο να αναγκαστεί η κυβέρνηση το νέο έτος να λάβει και νέα μέτρα. Και ποια είναι η άποψη των βουλευτών, γιατί σίγουρα θα ρωτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα αν βρεθεί ο Πρωθυπουργός μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, νέα μέτρα δεν μπορεί να σηκώσει ο κόσμος. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει κουβέντα σε εμάς αν θα πάρουμε νέα μέτρα, ποια, πόσα, τι και πώς θα τα. Έτσι. Νέα μέτρα λοιπόν το λέει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο κύριος Τσίπρας, πως δεν μπορεί να σηκώσει αυτή η κοινωνία, πως δεν έχει μέτρα η συμφωνία μας. Ναι. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το καλοκαίρι του 2015 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι για πάρα πολλούς λόγους και για εμάς τους ίδιους. Πήραμε λοιπόν μια συμφωνία, την αξιολογήσαμε και την υπογράψαμε. Αυτή τη συμφωνία θα την τηρήσουμε όλοι μας. Και εμείς και οι εταίροι μας. Και στα εργασιακά και στις μεταρρυθμίσεις εμείς, αλλά ό,τι υπογράψαμε θα το τηρήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε μετά από δύο χρόνια, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη συμφωνία, και έχοντας περάσει ένα μέτρο δημοσιονομικό, το οποίο μπορεί να ήταν το μικρότερο. Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με το δημοσιονομικό πακέτο προσαρμογήσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα σκληρό μέτρο. Γιατί γέμισε το ποτήρι και ο κόσμος έχει εξαντλήσει τις αντοχές του. Αν λοιπόν ρωτήσουμε τον κόσμο αν θα μπορούσε ενδεχομένως να δεχθεί άλλα μέτρα, η απάντηση είναι όχι. Ναι. Αν λοιπόν και η απάντηση είναι ταυτόσιμη. Νέα μέτρα, ναι. Κύριε Βέτα, συγγνώμη που σας διακόπτω, βεβαίως, ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες συνθήκες που δημιουργούνται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό, που υποχρεώνουν την κυβέρνηση να ακολουθήσει κάποια γραμμή. Αναφέρομαι στις ομαδικές απολύσεις. Χθες είχαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μια ισορροπημένη, όπως λένε, νομική απόφαση, αλλά αυτό θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των απολύσεων. Κοιτάξτε, το θέμα των ομαδικών απολύσεων είναι ένα θέμα που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια, πιέζουν μάλλον οι πολύ μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη να γίνει άρση αυτών των σημαντικών εμποδίων. Για μας είναι εξαιρετική σημασία, γιατί ξέρετε, καθορίζει και το εργασιακό μέλλον και τον εργασιακό βίο των πολιτών. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά κάποιος επιδερμικά μπορεί να απαντήσει σε αυτό, και όχι από τη δική μας κυβέρνηση, ενώ από το δικό μας χώρο, αλλά κάποιος πολίτης μπορεί να απαντήσει επιδερμικά, εντάξει, και τι με ενδιαφέρει με αυτό. Τώρα δεν είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Σαφώς και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, αν εφαρμοστεί ένας κανονισμός και ένας μηχανισμός ελεύθερης, θα έλεγα, ομαδικής απόλυσης, συνήθως απολύονται άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε μια κατηγορία 55, 56, 57, 58. Και βάζω μια παρένθεση ότι σε αυτήν την ηλικία όλοι θα φτάσουμε, ή κάποιοι είμαστε. Επομένως, όλοι θα το αντιμετωπίσουμε. Επομένως, μας αφορά όλους αυτό το πράγμα. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι με έναν μηχανισμό και μια ταχύτητα θα βγουν στο περιθώριο της εργασίας. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας τι είδους προβλήματα, όχι μόνο εργασιακά, αλλά κοινωνικά και άλλη φύση βεβαίως προβλήματα θα αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού της χώρας και της κάθε χώρας. Σε αυτό αντιδρά και η Ευρώπη, έτσι, δεν αντιδρά μόνο η Ελλάδα. Βεβαίως οι πολυεθνικές δίνουν τη μάχη τους, έχουν, μπορώ να πω, σε κάποιες στιγμές πολύ μεγάλα όπλα. Κάποιες στιγμές όμως και οι κοινωνίες της Ευρώπης συντάσσονται και νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση, έτσι ώστε να μην αποτυπωθεί ένα πολύ πολύ μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Βέτα, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα που αναφέρατε και εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός ανοίγει πλέον τις επισκέψεις, το πούμε έτσι, γίνονται πιο συχνές στον κόσμο. Εάν η σχέση βουλευτών, υπουργών είναι ανοιχτή, δηλαδή δέχονται υπουργοί τους βουλευτές για θέματα τοπικά, για θέματα που πρέπει να λυθούν, αν σηκώνουν τα τηλέφωνα, αν υπάρχει μια συνεργασία
από την πλευρά του. Θέλετε την αλήθεια μου τώρα. Ναι. Να σου πω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όμως υπάρχουν και εγγενή προβλήματα τα οποία μεταφέρουμε όλοι μας από τις ζωές μας. Τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά οι βουλευτές νομίζουμε ο καθένας ότι φέρουμε το φως στο αληθινό. Και πως για παράδειγμα μπορούμε να ενοχλούμε έναν υπουργό, ο κάθε βουλευτής. Φανταστείτε το στο δικό μου νομό, είμαστε τέσσερις βουλευτές. Χρησιμοποιώ το δικό μου νομό για να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Θέλω να παρεξηγηθούν οι συνάδελφοί μου και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Μα γι' αυτό σας φέρνω. Ναι, λοιπόν, ότι νομίζουμε ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να ενοχλήσει τον υπουργό για το ίδιο θέμα. Άρα λοιπόν ο υπουργός να ενοχληθεί τέσσερις φορές για το ίδιο θέμα. Εντάξει, χρειάζεται ένα συντονισμό. Και χρειάζεται και μια. Πλέον έχουμε και μια εμπειρία 2 ετών σχεδόν εμείς που έχουμε νέος βουλευτής, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνη την συνοχή στην άποψη για να μπορέσουμε να ενοχλήσουμε τον υπουργό μας για τον τόπο μας ο καθένας, σε ό,τι αφορά τα τοπικά ζητήματα, έτσι, γιατί γι' αυτό με ρωτήσατε, ναι. Και να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Δεν λύνονται όλα τα πράγματα. Γιατί κάποια δεν μπορούν να λυθούν, γιατί κάποια άλλα δεν πρέπει να λυθούν. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι μια άποψη διαμορφωμένη μπορεί να τύχει και μια καλή αντιμετώπιση, ότι όλα είναι δίκαιοι. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα σχέσεις υπουργών-βουλευτών. Όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση εργασίας και ένας πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πως αυτό δεν είναι και εύκολο να λυθεί, ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε. Εγώ πάντα ρωτάω και βάζω το ερώτημα, τι δεν πρέπει να λυθεί. Αν λοιπόν θέσουμε σε αυτούς μας αυτό το ερώτημα, καταλαβαίνουμε όλοι μας πόσο δύσκολο είναι να. Να έρθω λίγο σε επίπεδο βουλευτή. Χρονιάρες μέρες έρχονται, θα πάτε στην περιφέρειά σας. Εκεί θα αντιμετωπίσετε και ανθρώπους που έχουν παράπονα και ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, παράπονα. Θέλω να μείνουμε σε αυτούς που έχουν παράπονα. Πώς θα τους αντιμετωπίσετε, πώς θα τους μιλήσετε, τι θα τους πείτε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο βουλευτής έρχεται σε επαφή έχοντας δημιουργήσει ένα προφίλ για τον εαυτό του. Έχει ο καθένας ένα προφίλ. Mm-hmm. Αυτό το προφίλ το βοηθάει να. Λιγότερο ή περισσότερο να έρχεται σε επαφή ευκολότερα ή δυσκολότερα με τον κόσμο. Στον κόσμο εξηγείς τι ακριβώς έχεις κάνει. Αλλά και ο κόσμος, ξέρετε, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, γιατί εγώ δεν υπήρξα πάντα βουλευτής, δεν γεννήθηκα βουλευτής. Mm-hmm. Βουλευτής είμαι εδώ και 2 χρόνια. Υπήρξα πολίτης και ενεργός πολίτης. Και άνθρωπος που έχω περάσει μέσα από τα δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, ευρωπαϊκούς συλλόγους, είχα μια άποψη. Και το λέω αυτό γιατί η κουβέντα μας πρέπει να γίνει σε ένα καθαρό τραπέζι. Και πρέπει να αξιολογήσει και ο κόσμος. Τι ακριβώς, αν θέλετε, μετέφερε ως βάρος, αποφόρτωσε, αλλά μετέφερε ως βάρος σε αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει και ο κόσμος το αξιολογεί μέσα από το θυμό του, μέσα από την ανυμποριά του. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέω. Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρω αυτό το βάρος στον κόσμο. Αλλά λέω για να κάνουμε μια κουβέντα, για να καταλάβει ο κόσμος, αλλά και να εξίσου και εγώ, πρέπει να κάνουμε μια καθαρή κουβέντα. Τι ακριβώς φορτώθηκε, συγγνώμη, μετέφερε σε αυτή την κυβέρνηση, τι ακριβώς κάναμε, ποιες επιλογές κάναμε, τι νομοσχέδια περάσαμε. Πώς θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή του, τι νομοθετούμε, τι σχεδιάζουμε, τι κάνουμε. Αυτό, ναι, να γίνει και το επιδιώκω. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, όμως, ξέρετε. Mm-hmm. Και δυστυχώς και η καιρή δεν είναι τόσο ψύχρεμη και τόσο άνετη, ώστε μπορεί να κάνει τέτοιες μεγάλες κουβέντες. Συνήθως η κουβέντα, αν θέλετε, σταματάει μέσα σε ένα ερώτημα. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι και με στεναχωρεί ιδιαίτερα, το δικαιολογώ όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι ένα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, φάσμα. Δεν θα έλεγα παραπληροφόρηση, αλλά θα έλεγα μη καλή πληροφόρηση του κόσμου. Σε αυτό βέβαια αυτό το φαινόμενο το δημιουργούν πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν έχει σημασία τώρα να το συζητήσουμε. Πάντως, όσο εξηγεί τον κόσμο, ποιο είναι το πρόβλημα, όσο εξηγεί τον κόσμο τι ακριβώς έχει κάνει, πού το πας και τι ακριβώς σχεδιάζεις, τι ακριβώς θα κερδίσει, νομίζω πως έχεις το περιθώριο να κουβεντιάσεις και να συζητήσεις. Θα πω όμως και το εξής. Οφείλω να το πω. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ετερόκλητα συμφέροντα. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, ή αν θέλετε άνθρωποι μέσα στην ίδια κατηγορία, οι οποίοι έχουν ετερόκλητα συμφέροντα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα συνθέσεις, πρέπει να συζητήσεις με όλους, πρέπει να ικανοποιήσεις, και δεν το λέω αυτό μικροπολιτικά, mm-hmm. αλλά πρέπει να ικανοποιήσεις τα αιτήματα, έτσι ώστε να δημιουργήσεις μια εικόνα για όλους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις πολιτική, να ασχολείσαι με την πολιτική και να δημιουργείς πολιτικές αυτή την περίοδο. Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Για όλους μας το λέω αυτό. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βέτα, που ήσασταν μαζί μας σήμερα και είχαμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε. Να ευχαριστώ για πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω να είμαστε καλά και υγεία. Και να πάμε να δούμε μαζί, κυρίες και κύριοι, τι έγινε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου μετά από την πρόταση του Υπουργού, του κύριου Σπίρτζη, του Υπουργού Μεταφορών, για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, έδωσαν το παρόν και οι δύο οι προτινόμενοι στην Επιτροπή, μίλησαν για το έργο τους, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και ο ξυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης
παρουσιάζοντας στην Ειδική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα προτινόμενα πρόσωπα για τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, κυρίας Ιωάννας Τσιαπαρίκου και κύριο Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο. Μετά από δεκαετίες, επιτέλους θα έχουμε μια σύγχρονη συνδρομική υποδομή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, που θα μας επιτρέπει να πηγαίνουμε από τη μια πόλη στην άλλη μέσα σε 3,5 ώρες, σε λιγότερο από 3,5 ώρες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τις επιβατικές και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Ολοκληρώνει τα έργα για την Πάτρα και στο σχεδιασμό μας έχουμε αναρτήσει 4 έργα για τη συνδρομική Εγνατία. Ποια είναι η συνάφεια των προτινόμενων για να έχουμε ένα σιδηρόδρομο, για να μπορούμε να τον επεκτείνουμε? Είναι ότι πλέον δεν πρέπει να βλέπουμε το σιδηρόδρομο αποκομμένο από τη λειτουργία και των λιμανιών και κυρίως των εμπορευματικών κέντρων. Ολοκληρώνουμε το έργο της ηλεκτροκίνησης από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο για να είμαστε έτοιμοι και προωθούμε την κατασκευή των εμπορευματικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Με πρώτο το Θριάσιο που είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία και στη συνέχεια της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλίας, της Ιγουμενίτσας και της Καβάλας. Στην ψηφοφορία θετικά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αρνητικά η Νέα Δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι, παρόν το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρών. Οι βουλευτές επισήμαναν στις ομιλίες τους τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης και εξυγχρονισμού των ελληνικών σιδηροδρόμων, υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη μετά και από τις επενδύσεις στα λιμάνια της χώρας, ως μέσο δηλαδή μεταφοράς και προώθησης εμπορευμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης, εξέφρασαν την εκτίμηση ότι στο μέλλον θα υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων. Να ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, τι έγινε σήμερα σαν σήμερα στην πολιτική. Ξεκινάμε από το 1915, όταν γεννιέται ο Νίκος Μπελογιάννης, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, Έλληνας κομμουνιστής ηγέτης, πέθανε το 1952. Περνάμε στο 1927, όπου για πρώτη φορά οι δημόσιοι υπάλληλοι, ακούστε, ζητούν την καταβολή ενός ολόκληρου μισθού για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το γνωστό μας, αλίστου μνήμης, δώρο Χριστουγέννων. Το 1930, για να αλλάξουμε θέμα, ανασχηματισμός στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, ανασχηματίζεται η κυβέρνηση αφού προηγήθηκε η μετακίνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη από το Υπουργείο Συγκοινωνιών στην Προεδρία της Βουλής και η παραίτηση των Υπουργών Σιδέρη και Καραπαναγιώτη. Και ερχόμαστε στο 1995, κυρίες και κύριοι, όταν παραιτείται ο Ανδρέας Παπανδρέου και δηλώνουν υποψηφιότητα για την Πρωθυπουργία ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Γεράσιμος Αρσένης και ο Κώστας Σιμίτης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, η πρωινή ανάγνωση, λίγα λεπτά πριν από τις 10. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Είναι προπαραμονή των Χριστουγέννων. Εμείς θα είμαστε μαζί σας ζωντανά. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Μην πάτε στις τράπεζες για το ΕΚΑΣ. Δίνετε, αλλά έχει κρύο και οι ουρές είναι πάρα πολύ μεγάλες. 8 βαθμούς Κελσίου σήμερα η ανώτατη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά προσέχετε, ντυθείτε καλά. Από εμάς, καλημέρα. Γεια σας.